Αχ, κυρίες και κύριοι, σε αυτή τη ζωή έχουν αδικηθεί πολλοί άνθρωποι και ειδικότερα στο σινεμά η λέξη αδικία πάει και έρχεται. Γι' αυτό και σήμερα λέω να αποδοθεί δικαιοσύνη. Τι λέτε? Διότι σήμερα θα δούμε 10 ρολάρες που, παιδιά, οι ηθοποιοί που τις έπαιξαν έχουν δώσει ολόκληρο το είναι τους και όχι απλά δεν πήραν Όσκαρ για την ερμηνεία τους, αλλά η Ακαδημία δεν τους είδε καν. Ούτε υποψηφιότητα δεν πήραν καν οι κακομοίριδες και μέχρι το τέλος του βίντεο θα σας έχω κάνει σίγουρα έστω μία φορά να φωνάξετε δυνατά, τι λέτε ρε, πότε καλά! Λοιπόν, είστε έτοιμοι? Τότε φύγαμε! Πριν ξεκινήσω να σου πω, αν είσαι καινούριος ή καινούρια σε αυτό εδώ το κανάλι και σου αρέσει ό,τι βλέπεις εδώ πέρα, μην ξεχάσεις να πατήσεις το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην κάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που έρχονται και εννοείται να πω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στις μελάρες αυτού εδώ του καναλιού. Ξεκινάμε! Νούμερο 10. Jake Gyllenhaal, Louis Bloom. Ένας ρόλος και κατ' επέκταση μια ταινία που δημιουργήθηκε για να διχάσει τους θεατές της. Ο Jake Gyllenhaal στην ταινία Nightcrawler του 2014 υποδίεται τον Lou Bloom, έναν αυτοδημιούργητο δημοσιογράφο που ασχολείται με την σκοτεινή, μπορούμε να πούμε, πλευρά της δημοσιογραφίας, προσπαθώντας να βρει πρωτοφανείς ειδήσεις για να δημιουργήσει αποκλειστικό υλικό που θα τον βοηθήσει να ξεχωρίσει από όλους τους υπόλοιπους. Τώρα, με ποιο τρόπο θα το κάνει αυτό είναι αλληλούπα από Ευαγγέλιο. Είναι αρκετά πολύπλοκος, αρκετά απρόβλεπτος και σκοτεινός χαρακτήρας που μπορεί να κάνει ακόμη και τα πιο ακραία πράγματα για να καταφέρει να πετύχει χωρίς να τον ενδιαφέρει το τίμημα. Ο Gyllenhaal τώρα επενέθηκε από θεατές και κριτικούς για την ερμηνεία του στη συγκεκριμένη ταινία, όμως στα Oscars δεν κατάφερε να μπει ούτε καν σαν υποψήφιος. Παρ' όλα αυτά, θεωρείται ένα από τα κορυφαία σημεία της καριέρας του και αν θέλετε την άποψή μου, για εμένα είναι κιόλας, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Κορυφαίο. Νούμερο 9. Christian Bale, Patrick Bateman. Μπορεί σήμερα να ξέρουμε τον Christian Bale ως έναν από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς του Hollywood, όμως το 2000 ο αγαπημένος ηθοποιός έψαχνε ακόμα τον ρόλο που θα τον ανέβαζε σκαλί. Αυτό λοιπόν προσπάθησε να το κάνει το 1999 με το να υποδηθεί τον Ιησού Χριστό στην ταινία Mary, Mother of Jesus, όμως παρόλο που ήταν καλός και εκεί πέρα, η ταινία δεν απέκτησε την αναγνωρισιμότητα άλλων παρόμοιων ταινιών. Άργησε λίγο, γιατί όπως και να το κάνουμε, εκείνη την εποχή είχε περάσει λίγο η μπογιά των συγκεκριμένων ταινιών. Ένα χρόνο μόλις μετά όμως, η σκηνοθέτης της ταινίας American Psycho, Mary Harron, δίνει τον ρόλο του Patrick Bateman στον Bale, που έμελε να του αλλάξει μια για πάντα τη ζωή. Ο θρυλικός πλέον πρωταγωνιστής του American Psycho ήταν ένας νεαρός, γοητευτικός, αυτάρεσκος και πολύ εγωκεντρικός καριερίστας χρηματιστής στα 80's, που ζούσε διπλή ζωή. Το πρωί ήταν χρηματιστής και το βράδυ ένας ψυχοπαθής δολοφόνος. Η ερμηνεία του Bale έλαβε με το καλημέρα εξαιρετικές κριτικές. Ο Christian, εκτός από το ότι έχει μια εκγενετής, πώς να το πω, σκατόφατσα, η οποία είναι κράμα ενός ψυχοπαθή, αλλά ταυτόχρονα και ενός καλού παιδιού, η οποία ήταν και ο λόγος που έπαιξε τον Batman του Nolan, έτσι. Παρένθεση ήταν, αυτό την κλείνω. Με το τεράστιο ταλέντο του, κατάφερε να αποδώσει τέλεια αυτόν τον πολύ εκκεντρικό και σκοτεινό χαρακτήρα, έναν πολύ απαιτητικό χαρακτήρα, παιδιά, αφήνοντας μια τεράστια παρακαταθήκη στον κόσμο του κινηματογράφου. Παρ' όλα αυτά, ούτε καν η τεράστια αλλαγή στο σώμα του ηθοποιού για τις ανάγκες του ρόλου δεν έπεισε τους ηθήνοντες τον Όσκαρ να δώσουν έστω μια υποψηφιότητα, ρε παιδί μου, στον Bale, και το λέω αυτό γιατί αυτοί με κάτι τέτοια ψαρώνουν. Όμως, who cares, ο Patrick Bateman ενέπνευσε, εμπνέει και θα συνεχίσει να εμπνέει θεατές, δημιουργούς και ηθοποιούς στον αιώνα τον άπαντα. Νούμερο 8. Jamie Foxx, Django. Η συγκεκριμένη περίπτωση παίρνει ένα μικρό συγχωροχάρτη, κυρίες και κύριοι, διότι είναι γεγονός πως οποιοδήποτε project συμμετέχει ο Christoph Waltz εκαπελώνει τους πάντες, όποιος και να είναι αυτός. Ένα από αυτά τα θύματα λοιπόν είναι και ο Jamie Foxx, ο οποίος το 2012 υποδίθηκε τον Django στην ταινία Django Unchained του λατρεμένου μου Quentin Tarantino, ο οποίος λατρεύει όπως και εγώ τα westerns, γι' αυτό και είπε το 2014 να κυκλοφορήσει την ανεπίσημη συνέχεια της ταινίας Django του 1966. Παρεμπιπτόντως, ταινία και αυτή, να τη δείτε αν δεν την έχετε δει και αν σας αρέσουν αυτού του είδους ταινίες. Ο Django λοιπόν είναι ένας σκλάβος που κατάφερε να κερδίσει την ελευθερία του και με τη βοήθεια ενός γερμανού κυνηγού επικηρυγμένων, τον οποίο υποδίεται ο Christoph Waltz, προσπαθεί να σώσει την γυναίκα του από έναν σαδιστή γεωκτήμονα, τον οποίο τον υποδίεται ο Λεωνάρντο Ντικάπριο. Ο Fox αποδίδει τέλεια τον ρόλο του Django, παιδιά, ο οποίος κατά τη διάρκεια της ταινίας από υποτακτικός δούλος σιγά σιγά μετατρέπεται σε έναν ανεξάρτητο, αποφασιστικό και αμήλικτο εκδικητή. Παρόλο που η ταινία Django του Ταραντίνο κέρδισε 2 Oscars, αυτό του πρωτότυπου σεναρίου και φυσικά αυτό του δεύτερου ανδρικού ρόλου, γιατί είπαμε Christoph Waltz, ο Jamie Fox δεν κατάφερε να αποσπάσει καν υποψηφιότητα για την ερμηνεία του ως
Τζάνκο. Μη έχοντας και ανάγκη βέβαια, αφού το 2005 είχε προλάβει και είχε καβατζώσει σπίτι του ένα οσκαράκι, υποδιόμενος τον Ray Charles στην ταινία Ray. Και πάλι καλά, γιατί θα έσκαγε με γκάνια μέσα στην τελετή για να πάρει εκδίκηση. Δεν μπλέκεις με τον Τζάνκο. Νούμερο 7. Paul Dano Sunday. Στο νούμερο 7 δεν έχουμε απλά έναν ρόλο, έχουμε διπλό ρόλο από την ταλεντάρα και την ηθοποιάρα που ονομάζεται Paul Dano. Το 2007 λοιπόν, ο 23 μόλις ετών Paul Dano έπαιξε στο πλευρό του θρύλου Daniel Day-Lewis στην ταινιάρα There Will Be Blood, που αφηγείται την ιστορία ενός φιλόδοξου, πώς να το πω, πετρελαιά με το όνομα Daniel Plainview, ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με έναν νεαρό, χαρισματικό ιεροκήρυκα που τον υποδίεται ο Dano, τον Ellie Sunday, ο οποίος εκτός από βαθιά θρησκευόμενος είναι και ένας πολύ φιλόδοξος αλαζόνας άνθρωπος, χαρακτηριστικά που τον κάνουν να μοιάζει με κόκκινο πανί στα μάτια του πλούσιου Plainview. Ο Dano σε αυτή την ταινία, εκτός από τον Ellie Sunday, παίζει και τον δίδυμο αδερφό του, τον Paul Sunday, για πολύ λιγότερη ώρα όμως. Με τον ταλαντούχο ηθοποιό να παραδίδει μια ξέχαστη ερμηνεία που όχι μόνο στάθηκε αντάξια των περιστάσεων, αλλά κατάφερε κιόλας να ξεχωρίσει για την ένταση, την πολυπλοκότητα και την εκφραστικότητα που χάρισε στον συγκεκριμένο χαρακτήρα. Ο Paul Dano είναι από αυτές τις περιπτώσεις, παιδιά, όπως ο Christian Bale που σας ανέφερα πιο πριν, που η φάτσα του είναι λίγο τσίτρε, παιδί μου. Έχει και αυτός αυτή τη φάτσα που από τη φύση της βγάζει τον ήρεμο serial killer. Οπότε το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το τεράστιο ταλέντο του δίνουν την ικανότητα στον συγκεκριμένο ηθοποιό να τερματίζει ό,τι ρόλο του έχει δοθεί μέχρι και σήμερα. Βέβαια, όλα αυτά δεν ήταν αρκετά για να πείσουν την Ακαδημία να δώσει κάποιο Όσκαρ στους ηθοποιούς της ταινίας. Γενικά! Ναι, καλά καταλάβατε. Ο Daniel Day-Lewis μπήκε στις υποψηφιότητες για τον πρώτο ανδρικό ρόλο, όμως δεν πήρε το Όσκαρ και ο Paul Dano δεν είδε πουθενά να αναγράφεται το όνομά του εκείνη τη χρονιά. Αλλά μέχρι και σήμερα, παιδιά, παρόλο που έχει παίξει εκπληκτικούς ρόλους, δεν έχει κερδίσει ακόμη καν υποψηφιότητα στα Oscars. Εντάξει, μικρός είναι ακόμη βέβαια, στο μέλλον πιστεύω θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Νούμερο 6. Clint Eastwood, Frankie Dunn. Ακόμη κλαίω με το Million Dollar Baby και αν κάποιος έχει δει αυτή την ταινία και δεν έχει κλάψει, να πάει να το κοιτάξει. Ο Clint Eastwood, εκτός από ηθοποιάρα, είναι και σκηνοθετάρα, οπότε μια ταινία που τον έχει και στα δύο, δεν θα μπορούσε να ήταν τίποτα λιγότερο από αριστούργημα. Το Million Dollar Baby το είχαμε σχολιάσει και σε ένα παλαιότερο βίντεο, αν θυμάστε, στο κανάλι, με μια επαγγελματία πυγμάχο και μας είχε εξεπλήξει θετικά με το πόσο αληθοφανές ήταν στις σκηνές μάχης του. Όμως αυτή η ταινία είναι πολλά περισσότερα από αυτό. Ο Clint Eastwood λοιπόν σκηνοθετεί αλλά και υποδίεται στην ταινία τον Frankie Dunn, έναν προπονητή πυγμαχίας που παλεύει με τους προσωπικούς του δαίμονες, ενώ προσπαθεί ταυτόχρονα να κάνει και το όνειρο της Maggie Fitzgerald πραγματικότητα. Να γίνει δηλαδή πρωταθλήτρια στο χώρο της πυγμαχίας. Με τον Frankie να προσπαθεί να εκπαιδεύσει την αθλήτριά του και σωματικά, αλλά και συναισθηματικά και ψυχικά, με τους δυο τους τελικά να αναπτύσσουν έναν πολύ έντονο δεσμό που μπορεί να λυγίσει ακόμη και τις πιο σκληρές καρδιές. Τι να πούμε, παιδιά, για τον Clint Eastwood. Ο άνθρωπος είναι θρύλος, ό,τι ρόλο και να παίξει τον τερματίζει. Αυτό έκανε και στο Million Dollar Baby. Τερμάτισε τον ρόλο του προπονητή και παρά τις εξαιρετικές κριτικές δεν κατάφερε να μπει καν με τον ρόλο αυτό στις υποψηφιότητες για Όσκαρ εκείνης της χρονιάς. Παρ' όλα αυτά, εκείνη τη χρονιά κατάφερε να τσιμπήσει το βραβείο του καλύτερου σκηνοθέτη για το Million Dollar Baby, όπως επίσης η ταινία του κέρδισε και Όσκαρ καλύτερης ταινίας και δεύτερου ανδρικού ρόλου και πρώτου γυναικείου ρόλου. Εντάξει, δεν νομίζω να έφυγε παραπονεμένος εκείνη τη χρονιά. Νούμερο 5. Anthony Perkins, Norman Bates. Παντού υπάρχει ένας Hitchcock, κυρίες και κύριοι, και αν θέλετε βάλει και την κανονική λέξη στη φράση, μύθος δηλαδή, πάλι μέσα θα είστε. Ο Anthony Perkins το 1960 υποδίθηκε τον Norman Bates στην θρυλική ταινία τρόμου Psycho, σε σκηνοθεσία του δάσκαλου Alfred Hitchcock. Ένας ρόλος που άφησε αυτήν εδώ τη φάτσα χαραγμένη ανεξίτηλα στα μυαλά όσων είδαν την ταινία και συνεχίζουν να τη βλέπουν δηλαδή μέχρι σήμερα. Ο Bates είναι ένας αρκετά μυστηριώδης και τρομακτικός χαρακτήρας που διαχειρίζεται ένα μοτέλ σε μια ερημιά στη μέση του πουθενά. Ένα μοντέλ που οποιοδήποτε η μοίρα τον αναγκάσει να μείνει εκεί πέρα, δεν νομίζω να βάλει και 5 αστέρια στην αξιολόγηση μετά τη διαμονή του. Βασικά, δεν νομίζω να είναι καν σε θέση να βαθμολογήσει. Η ερμηνεία του Perkins έμεινε στην ιστορία όχι μόνο διότι ήταν πρωτοπόρα για την εποχή, αλλά επειδή εκτός από πρωτοπόρα ήταν και τερματισμένη. Ο άνθρωπος κατάφερε να δώσει μια ανατριχιαστική, πολυδιάστατη ερμηνεία
που καταφέρει να σου μεταδώσει όλη την άρρωστη ψυχοσύνθεση αυτού του χαρακτήρα. Ο Perkins μπορεί να έμεινε στην ιστορία λοιπόν για τον ρόλο αυτό, όμως τα Όσκαρ δεν πέρασε ούτε απ' έξω που λένε και στο χωριό μου. Αλλά εντάξει, δεν νομίζω και να τον ένιωξε για πολύ, κυρίες και κύριοι, διότι κέρδισε κάτι πιο ουσιαστικό, την αποδοχή και τους επένους από τον μάστερ του είδους, Alfred Hitchcock, ο οποίος είχε αναφέρει σε μια συνέντευξή του πως η επιλογή του Anthony Perkins στο ρόλο του Norman Bates είναι από τις καλύτερες αποφάσεις που έχει πάρει ποτέ. Νούμερο 4. Willem Dafoe, Thomas Wake και Robert Pattinson, Ephraim Winslow. Υπάρχουν ταινίες, κυρίες και κύριοι, που χωρίς το cast τους δεν θα ήταν οι ίδιες. Μία από αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν είναι και το ασπρόμαυρο αριστούργημα του Robert Eggers, The Lighthouse, με πρωταγωνιστές τους Willem Dafoe και Robert Pattinson. Η χημεία αυτών των δύο επί της οθόνης ήταν ανέλπιστα καλή και οι δύο τους έδωσαν και την ψυχούλα τους για το ρόλο τους, δύο ρόλοι που απαιτούσαν να μεταλλάσσονται σιγά σιγά κατά τη διάρκεια της ταινίας και ο ένας στην ουσία να κινείται αντιστρόφως ανάλογα από τον άλλον. Ο Dafoe υποδίεται τον Thomas Wake, έναν βετεράνο φαροφύλακα που έχει σαπίσει πάνω σε ένα νησί της Νέας Αγγλίας στη μέση του πουθενά, οπότε και αρχίζει σιγά σιγά να το χάνει, και ο Pattinson υποδίεται τον Ephraim Winslow, τον βοηθό και μελλοντικό αντικαταστάτη του Wake, που όχι απλά δεν αφήνει τον τρελό στην τρέλα του, αλλά θέλει να του κάνει και παρέα. Οι εξαιρετικές κριτικές από θεατές, ειδικούς και μη, δεν συγκίνησαν την Ακαδημία Κινηματογράφου, η οποία έβαλε σε μία μόνο κατηγορία υποψήφια έτσι για τα μάτια του κόσμου το The Lighthouse, σε αυτήν για το Oscar καλύτερης φωτογραφίας, την οποία δεν κέρδισε κιόλας, παρόλο που μέχρι σήμερα εγώ τουλάχιστον, κυρίες και κύριοι, δεν έχω ενθουσιαστεί πιο πολύ με άλλη ταινία στο συγκεκριμένο τομέα. Οι Robert Pattinson και Willem Dafoe τώρα δεν έχασαν την ευκαιρία να δώσουν μια απάντηση για την αδιαφορία της Ακαδημίας, όχι λεκτική, αλλά οπτική. Εντάξει, νομίζω πως δεν χρειάζεται να πω άλλα, η φωτογραφία μίλησε από μόνη της. Νούμερο 3. Tony Collette, Annie. Ας ξεκινήσω λέγοντάς σας πως το Hereditary είναι ένα από τα ελάχιστα horror αριστουργήματα που κυκλοφορούν εκεί έξω και το γεγονός ότι δεν κυκλοφόριζε στα 70s, 60s και 90s αλλά το 2018 το κάνει ακόμη πιο εντυπωσιακό σαν επίτευγμα. Κακά τα ψέματα, οι παλιές horror ταινίες λόγω της νοσταλγίας αλλά και της πρωτοπορίας για την εποχή πολλές φορές υπερεκτιμούνται βαθμολογικά ενώ σε σχέση με τις πιο νέες. Τουλάχιστον αυτό έχω παρατηρήσει και πιστεύω εγώ. Η Toni Collette λοιπόν πρωταγωνιστεί μεταξύ άλλων στο Hereditary, του νέου αίματος τότε στο Hollywood, Ari Aster, και τώρα φρεσκαδούρα είναι δηλαδή, άσχετα εάν μπορεί και γυρίζει ταινίες με μια θάλασσα αστέρων πλέον. Η Annie Graham λοιπόν, η χαρακτήρας που υποδίεται η Toni Collette, είναι μια μητέρα παύλα καλλιτέχνης που φτιάχνει μινιατούρες και βλέπει σιγά σιγά τα σκοτεινά μυστικά της οικογένειάς της να την τιμωρούν και να την καταρακώνουν ψυχολογικά. Η Αυστραλή ηθοποιός είναι σημείο αναφοράς της επιτυχίας της ταινίας. Η ερμηνεία της καταφέρει να μεταφέρει στο 100% τον τρόμο στον θεατή μέσω της ψυχολογικής κατάρρευσης και της απόγνωσης που βιώνει ο χαρακτήρας της και αποτυπώνονται στο έπακρο σε κάθε δευτερόλεπτο που η Collette βρίσκεται μπροστά στην οθόνη. Το Hereditary λοιπόν μπορεί να θεωρείται μία από τις τρομακτικότερες και καινοτόμες σύγχρονες ταινίες τρόμου, με την Toni Collette να ξεδιπλώνει για άλλη μια φορά το τεράστιο ταλέντο της και να κερδίζει πολλά βραβεία για την συμμετοχή της σε αυτή, όμως κανένα από αυτά δεν ήταν Oscar, αφού δεν κατάφερε να μπει ούτε καν σαν υποψήφια εκεί πέρα. Νούμερο 2. Hugh Jackman, Keller Dover. Δεν ξέρω αν είμαι ο μόνος, κυρίες και κύριοι, που ερωτεύτηκε με την πρώτη ματιά την ταινιάρα Prisoners του 2013 από τα χεράκια του Denis Villeneuve, αλλά είναι από αυτές τις περιπτώσεις που τις βάζω στην κατηγορία ταινίες που καμία άλλη δεν μπορεί να καλύψει το κενό της, ή αλλιώς μια κατηγορία μόνη της. Πριν μιλήσω για το Hugh Jackman εδώ, πρέπει να αναφέρω ότι άνετα μπορούσα στην ίδια λίστα να βάλω και τον Paul Dano, που για ένα ακόμη project ήταν εκπληκτικός, αλλά επειδή είναι ούτως ή άλλως στη λίστα, λέω άντε λέω να μην τον βάλω δύο φορές. Ο Jackman τώρα στο ψυχολογικό thriller μυστηρίου που κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 2013 υποδίεται έναν πατέρα που προσπαθεί απεγνωσμένα να βρει την εξαφανισμένη του κόρη αλλά και την φίλη της. Ουσιαστικά, για να οθήσω λίγο περισσότερο και τους πιο νέους της παρέας να δώσουν μια ευκαιρία σε μια τέτοια ταινία, θα δείτε τον Wolverine
μπαμπά, χωρίς τα αδαμάντινα νύχια του βέβαια, σε rage mode να παίρνει τον νόμο στα χέρια του και να ανακρίνει κόσμο χωρίς να σκέφτεται τίποτα και κανέναν. Φτάνει να μπορέσει με κάποιο τρόπο να βρει το παιδί του. Ο Τζάκμαν λοιπόν, που ένα χρόνο πριν είχε καταπλήξει ολόκληρο τον πλανήτη με την ερμηνεία του στην ταινία Les Misérables, επέστρεψε ένα χρόνο μετά για να το ξανακάνει στο Prisoners. Ο αρκετά παρεξηγημένος ηθοποιός, λόγω των συμμετοχών του σε πάρα πολλές σουπερηρωικές ταινίες από τα Zeros, απέδειξε μέσα σε 2 χρόνια πως έχει τεράστιο εύρος σαν ηθοποιός. Ως Keller Dover τώρα στο Prisoners, ο Hugh καθυλώνει το θεατή στη θέση του, καταφέρει να του κόψει την ανάσα, να τον κάνει να υδρώσει και να βιώσει στο πετσί του την απόγνωση που νιώθει ένας πατέρας που έχει χάσει το παιδί του. Πάντως ο Jackman μπορεί να συγκίνησε πολύ κόσμο με την ερμηνεία του, την Ακαδημία πάλι δεν φάνηκε να τη συγκίνει και πάρα πολύ. Πέρασαν στον Dooku την εκπληκτική ερμηνεία του Jackman και γενικά την ταινία, αφού την έβαλαν παιδιά στις υποψηφιότητες για Όσκαρ καλύτερης φωτογραφίας και αυτό λόγω του θρύλου που ονομάζεται Roger Deakins και δεν κέρδισε ούτε εκεί. Κάποιος μάλλον ευρίασε πάρα πολύ τον Hugh Jackman εκείνη τη χρονιά. Και όταν ευριάζει ο Hugh Jackman, παιδιά, δεν θες να είσαι μπροστά του σε καμία ταινία. Trust me, I'm cinema geek. Νούμερο 1. Malcolm McDowell, Alex. Και όμως είναι αλήθεια, κυρίες και κύριοι, και όμως ο βίλεν που επηρέασε κόσμο και κοσμάκι από την ημέρα που έκανε την εμφάνισή του, όχι απλά δεν κέρδισε Όσκαρ, αλλά δεν μπήκε καν στις υποψηφιότητες. Γενικά, να ξέρετε πως η ταινία Το Κουρδιστό Πορτοκάλι του Stanley Kubrick δεν κέρδισε κανένα απολύτως Όσκαρ, παρόλο που είχε λάβει 4 υποψηφιότητες εκείνη τη χρονιά. Για την ιστορία, θα σας πω πως εκείνη τη χρονιά το Όσκαρ καλύτερης ταινίας το κέρδισε η ταινία The French Connection, η οποία είναι ταινιάρα και αυτή, δεν αντιλέγω, όμως εάν δούμε λίγο τη διαχρονικότητα των δύο project, κάποιος μπορεί να πει, ρε παιδί μου, πως η απόφαση αυτή τότε μπορεί να μην ήταν και τόσο δίκαιη. Ο Malcolm McDowell λοιπόν στο Κουρδιστό Πορτοκάλι υποδίεται τον Alex Delarge, έναν αρκετά πειραγμένο αρχηγό μιας νεανικής συμμορίας που τραμπουκίζει, βανδαλίζει και ενίοτε σκοτώνει κιόλας κόσμο σε ένα δυστοπικό Λονδίνο. Η αποστολή τώρα που είχε ο Μάλκομ να φέρει εις πέρας, κυρίες και κύριοι, εδώ πέρα είναι πως έπρεπε να παίξει έναν αρκετά αμφιλεγόμενο χαρακτήρα σε ένα project πολύ μπροστά από την εποχή του. Με άλλα λόγια, δεν είχε και πολλά παραδείγματα για να ακολουθήσει, συγκεκριμένα δεν είχε κανέναν, έπρεπε να πρωτοπορήσει λοιπόν και όχι απλά το έκανε ο άνθρωπος, αλλά από τότε όποιος ηθοποιός θέλει να παίξει έναν αντίστοιχο χαρακτήρα, σίγουρα όμως 1000% θα επισκεφθεί τον Alex Delarge για να αντλήσει ρεθίσματα και να μπορέσει να εμφανίσει και εκείνος επί της οθόνης αυτή την σκοτεινή γοητεία και την συναισθηματική σύγκρουση που δημιουργούσε με την ερμηνεία του ο McDowell. Παρότι δεν πήρε καμία υποψηφιότητα για Όσκαρ όπως προείπαμε, κάτι που το θεωρώ οριακά εγκληματικό, η ερμηνεία του έμεινε ανεξίτηλα χαραγμένη στον κινηματογράφο. Όπως καταλαβαίνετε, ο όρος κακός στις ταινίες δεν ήταν ποτέ ξανά ο ίδιος μετά Το Κουρδιστό Πορτοκάλι, όπου μέχρι και σήμερα διχάζει με το θράσος του σαν project. Και μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για μια ταινία που βγήκε το 1971. Μέγας είσαι, Kubrick, και θαυμαστά τα έργα σου. Εντάξει, είναι γνωστό πως εγώ φαν του Kubrick δεν είμαι, αλλά δεν γίνεται να μην αναγνωρίσει κάποιος το μεγαλείο αυτού του τεράστιου καλλιτέχνη. Αυτές λοιπόν ήταν οι 10 πιο ηχηρές περιπτώσεις κλασικών ρόλων που κέρδισαν τον πλανήτη ολόκληρο, αλλά όχι και την Ακαδημία των Όσκαρ. Αλλά εντάξει, Klein, και τι έγινε, αυτό που πρέπει να σε ενδιαφέρει είναι να βάζεις την ταυτότητά σου και το ταλέντο σου στη δουλειά σου και σίγουρα, αργά ή γρήγορα, θα κερδίσεις το μεγαλύτερο και ουσιαστικότερο βραβείο απ' όλα. Την αγάπη και την αναγνώριση του κόσμου. Τα βραβεία είναι μόνο για τη φιγούρα. Εγώ είμαι ο Θωμάς, εάν δεν χόρτασες αυτή τη φάτσα και θες να τη βλέπεις και άλλο, μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram, αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες μαζί μου μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι να μην χάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που θα έρθουν στο μέλλον. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να βγαίνετε έξω και να περνάτε όλοι σούπερ. Τα λέμε. Woo!